Θυμάσαι. Έμαθε. Να κάνει προσευχή. Την ώρα που ήμασταν εδώ και μιλούσαμε, με το που βγήκαμε έξω, μου λέει τι πήγε αυτός και είπε κάτι σε αυτόν. Και του έχουν πέσει τα σαγόνια του άλλου. Και είναι χάλια. Πώς το έμαθες? Μου το είπε. Δημητρής. Το ότι κράτησα το χαρακτήρα μου και είπα, άστο, έχει κάνει που στ***κει τώρα αυτός. Δεν θέλω να τον ξεφτυλίσω. Γιατί θα τον ξεφτυλίσω και θα πω πράγματα που έλεγε και για σένα και για τη Ραμόνα. Σε εμένα. Και άλλη για την χαζή γυναίκα, πιο χαζή γυναίκα δεν υπάρχει, τον πίστεψε. Φαίνεται ότι είναι γυριστρούλα, ρε. Ναι, ρε, αφού... Φαίνεται. Αφού του τα έλεγα, εγώ του τα έλεγα. Ερχόταν και μου έλεγε, μα τι να κάνω, μου την πέφτει, η μία μου την πέφτει και η άλλη. Και του έλεγα εγώ, παίξε μπάλα, βρε, μαλάκα. Τι σε νοιάζει, του λέω. Από εδώ τα λες, από εκεί τα λες. Μη σκάσει, λέω. Και γελούσαμε. Έτσι μιλάω. Και του έλεγα, ζηλεύει, βρε. Σε βλέπει που μιλάς με τη Χριστίνα και ζηλεύει, τη βλέπω το μέτρο της. Εμένα, δηλαδή, εμένα του πέρασε η ιδέα ότι συμβαίνει κάτι εδώ μέσα και Και μετά ερχόταν και μου έλεγε, φιλικά μιλάμε, αλλά τη βλέπω την Άννα, αλλά η Χριστίνα παίζει και με τον Παναγιώτη. Εγώ φταίω, βρε, μάκα, που δεν τα είπα. Εγώ κάνω χαβαλέ με όλους, ρε. Βρε, βλάκα, του λέω, σου την έχω πέσει ποτέ εγώ. Σου έχω δείξει ότι εγώ σαν βλέπω σαν γκόμενο. Μου λέει, όχι. Είναι δυνατόν, του λέω, ρε. Είσαι με τα καλά σου, δεν έχω εγώ ζωή, ήρθα εδώ πέρα να βρω γκόμενο. Είστε βλαμμένοι. Άλλο εγώ θέλω να καταλάβω. Θεώρησε δηλαδή ο Γρηγόρης ότι η συναναστροφή σου με τον Δημήτρη του κάνει κακό μες στο παιχνίδι και θα τον ρίξει? Δεν ξέρω τι έχει καταλάβει αυτό το βλαμμένο το παιδί. Μα εγώ σου ξαναλέω, όταν γύρισε και μου είπε ότι εγώ θα παίξω σκάκι και εκείνο και ήρθε και μου είπε να ξέρει, έχω πει καλά λόγια για σένα και εκείνο με και τα άλλα. Θα παίξει σκάκι. Τι εννοώ. Θα παίξει σκάκι, ότι εγώ ξέρω να παίζω σκάκι. Γκομενικά θα παίξει σκάκι. Πώς θα βγάλουμε τον κόσμο έξω. Για να πας στον αρχηγό πρέπει να διώξεις τους στρατιώτες από κάτω. Για φίλε. Να πας στο βασιλιά στο πρέπει βασιλιά. Να φας τους αυλικούς και είναι η ατάκα που του είπα εγώ. Κατάλαβες. Εγώ την είπα αυτή την ατάκα. Εσύ την είπες αυτή την ατάκα. Γιατί φαγώθηκε με σένα. Δεν ξέρω, μήπως είναι καψούρης αυτός μαζί μου. Μήπως. Μήπως επειδή δεν νιώθει ότι του την πέφτεις, νιώθει μειονεκτικά. Μήπως. Εγώ φταίω, βρε μάκα, που τους έδωσα και τους κοίταξα κιόλας. Όχι, εγώ φταίω που τους έκανα και φίλους. Λέω άντε μια χαρά τα παιδιά, χαχά, χιχί, γέλιο να γελάσουμε. Έλα, ο Δημήτρης δεν είναι έτσι. Δεν μιλάω για τον Δημήτρη, καλέ. Εγώ τον Γρηγόρη, τον έχω καταλάβει ότι είναι. Καλά, και εγώ τον κατάλαβα είναι κομπαρίστας. Μα γι' αυτό τον κάνω χαβαλέ και τον πετάω σπόντες και υπονοούμενα. Γιατί, γιατί ψαρώνει. Γελούσα με αυτό και ψαρώνει. Του λέγα, είσαι, του λέω και του λέγα. Δεν βλέπει, δεν βλέπει ότι αυτό που κάνει είναι. Τι να πω δηλαδή, είναι πιο συγχαμένο που δεν υπάρχει. Τι άντρα ηλίκια και π***γες. Και ξέρεις τι κάνει. Και η πλάκα ξέρεις ποια είναι, Χριστίνα. Ότι εκείνη τη στιγμή που μιλούσα με τον Δημήτρη, γυρνάει και βλέπει τον Γρηγόρη που πηγαίνει και αγκαλιάζει την Αναμαρία. Και μου λέει, μάκα. Λέω, εσύ να τα βλέπεις αυτά. Εμένα ήρθες να πιάσεις. Τι να, σε ποιον από τι. Στον Γρηγόρη, να την πέσω εγώ στον Γρηγόρη. Τι, τι να δω το στόρ, τον Γρηγόρη. Για πες μου λίγο. Τι ξέρουν αυτή τη ζωή μου, με έχουν ρωτήσει. Με έχουν ρωτήσει κάποιοι εδώ μέσα. Κάποιος, ένας άνθρωπος, να με ρωτήσει τι ζωή κάνω εγώ. Έξαλλη. Ένας άνθρωπος ήρθε να με ρωτήσει. Είσαι έξαλλη. Δεν είμαι έξαλλη. Είναι μ***κες. Από αύριο θα τραγουδάω όλη μέρα. Τραγούδια, σπόντα. Σπόντες όλο. Θα τον κοιτάω και μέσα στα μάτια. Δεν μπορεί. Ναι, μα ξέρεις τι είναι. Εγώ πιστεύω ότι άμα κάνεις κίνηση να τα ξαναβρείτε. Καλά, θα. Επιφανειακά. Άμα κάνεις κίνηση να τα ξαναβρείτε. Δεν ξέρεις εγώ άμα θέλω τι γίνομαι. Όχι, χαίρο να αλλάξει. Χαίρο πολύ. Χαίρο πολύ. Απλά δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Κάντο. Γιατί εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Αλλά τώρα άμα θα γίνω. Κάντο. Γελάσουμε. Ε, αυτό σου λέω. Αύριο θα γίνω. Τι θα. Στα πόδια μου θα γίνω. Ναι. 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 Στα πόδια μου θα είναι. Ναι. Κάντο. Να κάθομαι. Χριστέ και Παναγιά μου. Μας έλεγε για τις άλλες και βγήκαμε και μ***κες. Εγώ τρέφω πολύ μεγάλα. Και γελούσα και ξέρεις τι μου έλεγε. Άκου τώρα, άμα μου έκανε πέσιμο. Μου έκανε πέσιμο ο Γρηγοράκης γυρνώντας. Μου έλεγε, εντάξει, ξέρεις με ποια ταιριάζω. Εννοούσε εμένα. Και του έλεγα, τι λέει μ***κα. Η Ραμόνα του λέω όμορφη εκεί με τα τουάζ, έχετε τα ίδια τέτοια. Και εγώ γελούσα. Γελούσαμε γιατί εγώ νόμιζα ότι κάνει πλάκα. Αυτό δεν κάνει πλάκα. Αυτό είναι βλαμμένο.